Με το πέρασμα του υπηκού πολιτιστικού ομίλου, ολοκληρώθηκε η παρέλαση τη 25η Μαρτίου στην Κομοντινή. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που τα μέλη και τα άλογα του ομίλου παρέλασαν, γεγονό που άφησε του πολίτε ενθουσιασμένου με το θέαμα. Πραγματοποίησαμε την πρώτη μα επίσημη παρέλαση σε εθνική επέτειο. Και... Ναι, αν και ο καιρός δεν μας βοήθησε πολύ, εμείς όμως το πράξαμε και για τον κόσμο τον οποίο περίμενε και ανυπομονούσε να μας δει, αλλά και για εμάς γιατί όλον αυτό τον καιρό κάναμε την προετοιμασία μας και θέλαμε να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν μας τρομάζει ούτε ο καιρό ούτε η βροχή, ούτε ο ήλιος, ούτε τίποτα τα μέλη και η διοίκηση του Ομίλου προσπαθούσαν επί 10 περίπου χρόνια να εκδώσουν την άδεια συμμετοχή στι παρελάσει εθνικών επαιτίων, αλλά το ζήτημα καθυστερούσε λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσαμε να πάρουμε την άδεια από του υπεύθυνου φορεί προκειμένου να συμμετέχουμε σε εθνικέ παρελάσει. Για γραφειοκρατικού λόγου δεν τα καταφέρναμε. Τελικά φέτο, μετά από 10 χρόνια λειτουργία του συλλόγου, πραγματοποιήθηκε, πήραμε όλε τι απαραίτητε εγκρίσει και από τα υπουργεία και από την περιφέρεια και καταφέραμε λοιπόν να πραγματοποιήσουμε έναν από του πολλού στόχου που έχει ο σύλλογό μα. Η πρόεδρο του ομίλου Έλλη Τσιομπανίδου ευχαρίστησε του πολίτε και την θερμή του ανταπόκριση στην παρέλαση, ενώ σχετικά με τι μελλοντικέ συμμετοχέ δήλωσε πω τα μέλη του υπηκού ομίλου βρίσκονται σε όλη τη Θράκη και μπορούν να συμμετάσχουν σε παρελάσει σε όλε τι μεγάλε πόλει. Σίγουρα το χειροκρότημα του κόσμου είναι η ανταμοιβή για έναν σύλλογο. Ευχαρισ... Μας ευχαρίστησε πάρα πολύ ότι μας αγκάλιασαν και μας ενθαρρύνουν έτσι ώστε και στις στη... επόμενες φορές να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Βέβαια δεν θα συμμετέχουμε μόνο στην Κομωτινή, ο σύλλογος μας απαρτίζεται από μέλη από όλη τη Θράκη, οπότε θα μας δείτε στις πρωτεύουσε των όμορων νομών σε επόμενες παρελάσεις.